Καλώς ορίσατε όλοι στο Κωστάκης Gaming. Είμαι ο Κωστάκης και σήμερα έχουμε vlog. Ναι, vlog στο gaming κανάλι, πρώτη φορά. Αλλά σήμερα είναι μια ειδική μέρα. Σήμερα είναι 25 Μαρτίου, χρόνια πολλά σε όλους να πω πρώτα. Και το σημερινό το βίντεο είναι κάπως διαφορετικό. Μου το ζητάτε πάρα πολύ να το κάνω αυτό εδώ το βίντεο. Οπότε ήρθε η μέρα. Σήμερα θα σας δείξω επιτέλους τη δουλειά πίσω από το YouTube. Δηλαδή εκεί που κάθομαι, εκεί που κάνω τα βίντεο, στα lives και όλα. Με λίγα λόγια, το setup μου. Και αυτό εδώ ακριβώς είναι το setup. Και όπως μπορείτε να δείτε, εδώ που κάθομαι μπορώ να τα δω όλα πιο ωραία. Το cable management μην το σχολιάσετε, δεν είμαι καθόλου καλός. Το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και το σημαντικότερο, η οθόνη μου, που να σημειωθεί ότι μου κάνει τη δουλειά πάρα πολύ ωραία. Και επίσης Windows 11. Και επίσης αυτά εδώ είναι τα ακουστικά μου, είναι τα Creative, τα Sound Blaster X. Πάρα πολύ καλά ακουστικά, τα προτείνω, 30 ευρώ, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και τα προτείνω. Τώρα, για όσους με ρωτήσετε ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιώ για video edit, αυτό τώρα το βίντεο τώρα που βλέπετε είναι το tier list που είχα κάνει, πατήστε πάνω δεξιά για άμα θέλετε να το δείτε. Είναι το Video Pro C Vlogger, είναι πάρα πολύ καλό, το έμαθα, το χρησιμοποιούσα περίπου ένα χρόνο. Είναι πάρα πολύ καλό, θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή για να το δοκιμάσετε κι εσείς. Ναι, είναι πολύ καλό, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σου βγάζει και tutorials εννοείται για να το μάθεις ακόμα περισσότερο. Και είναι νομίζω πολύ καλή επιλογή, όπως και το Filmora, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λίγο καλύτερο. Η εφαρμογή για να κάνω τα streams και τα βίντεο, όπως μπορείτε να δείτε, είναι το Streamlabs OBS. Έχω βάλει ένα πάρα πολύ καλό theme για τα live μου στο Twitch. Φυσικά θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή για να με κάνετε follow, για να δείτε κάθε, για να δείτε πότε ακριβώς κάνω lives και πότε όχι. Έχουμε και collab, έχουμε και επιτέλους collab scene. Είναι μια χαρά, το συνιστώ το Streamlabs το OBS, γιατί είναι πιο πολύ για ελαφριά PC και το χρησιμοποιούν σχεδόν οι περισσότεροι streamers. Γενικά είναι πολύ καλό, όπως μπορείτε να δείτε έχει και animations, όπως μπορείτε να δείτε είναι γενικά πάρα πολύ καλό και το προτείνω. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό εδώ είναι το Twitch κανάλι μου. Όπως είπα και πριν, θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή για να με κάνετε follow. Και όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, έχω και το πρόγραμμα. Και σήμερα τι έχουμε, έχουμε PUBG Live. Θα δούμε άμα το ανοίξουμε, γιατί είναι και σήμερα μια πολύ ειδική μέρα για την Ελλάδα. Και θα δω άμα ανοίξω το live. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, μπορεί να το βλέπετε σήμερα και να έχω ανοίξει το live, δεν ξέρω, ανάλογα πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο. Επίσης τα games που έχω αυτή τη στιγμή είναι το Overwatch, το Sonic Mania, το Fortnite, το Need for Speed του 5, το Creative Destruction που μπορεί να έχει γίνει διαγραφή να μην παίζει, αλλά εγώ θέλω να συνεχίζω να παίζω. Και φυσικά League of Legends. Άμα θέλετε να κάνω βίντεο με League of Legends, πείτε μου. Επίσης, για όσους ρωτήσουν τι φοράει μέσα ο υπολογιστής, είναι μία AMD Ryzen 3 3200G με Vega 8, μετά έχουμε την Nvidia 1650, μετά έχουμε 4GB RAM, 2 βασικά RAM, 4GB RAM που μας κάνουν μία οχτάρα, 1TB δίσκο HDD, 500 χώρο SSD και φυσικά 650 Watt. Επίσης μην ξεχάσω να πω, έχουμε 727 subscribers στο κανάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε δυνατά, γιατί το 2023 θα έρθω με πάρα πολύ ωραία gaming videos, αλλά και φυσικά vlog videos. Και για όσους δεν ξέρουν, έχω και ένα vlog κανάλι που ονομάζεται Κωστάκης Vlogs. Έχω 50 συνδρομητές, οπότε θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή για να πάμε να τους ανεβάσουμε. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο, ελπίζω πάρα πολύ να σας άρεσε, και μας άρεσε φυσικά μην ξεχάσετε like, subscribe, comment, ένα share για να το δουν και όλοι σας οι φίλοι και να γίνουμε και μια μεγάλη παρέα, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους.